Πάμε όμως γρήγορα γρήγορα στην πρώτη πολιτική συζήτηση της μέρας. Να καλημερίσω την βουλεύτρια στην Άρτα με τον ΣΥΡΙΖΑ και τέταρτη αντιπρόεδρο της Βουλής, πρώην υπουργό, την κυρία Όλγα Γεωργοβασίλη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Μελιγκόνη, μια χαρά. Καλά, μια χαρά. Κυρία Γεωργοβασίλη, καταρχάς η πολιτική σας εκτίμηση είναι ότι ενέχει ρίσκο η στρατηγική του Πρωθυπουργού προς τις εκλογές να βάλει αυτόν στο κάδρο και να πει ότι σε κάθε ψηφοδέλτιο στο πίσω μέρος υπάρχει το όνομά του? Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι πώς αισθάνεται κάποιος όταν κυβερνάει μια χώρα. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση ξέρουμε ότι υπάρχει μια πλήρης ιδιοκτησιακή αντίληψη mm-hmm. και μια συγκεντρωτική μορφή εξουσίας, την οποία την έχουμε δει σε όλες τις εκδοχές όλα αυτά τα περίπου 5 χρόνια. Mm-hmm. Επομένως, και βεβαίως ο ίδιος εξαιτίας του συγκεντρωτικού μοντέλου έχει φέρει όλη την ευθύνη πάνω του εκ των πραγμάτων mm-hmm. για όλα τα μεγάλα ζητήματα τα οποία σήμερα είναι φλέγοντα στην ελληνική κοινωνία. Επομένως, ναι, θα κριθεί ο ίδιος προσωπικά τελικός. Άρα, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τον τρόπο με τον οποίο θα πολιτευθείτε εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ την επομένη των ευρωεκλογών, ειδικά αν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας γράψει μπροστά 2 και όχι 3, υποθέτω. Προφανώς. Κοιτάξτε, κύριε Μελιγκόνη, εμείς ήδη mm-hmm. Ξέρουμε πολύ καλά, διαβάζουμε και τις δημοσκοπήσεις βεβαίως και διαβάζουμε όλα τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία δίνουν αυτές και τα mm-hmm. οποία είναι συγκρονιστικά το τελευταίο διάστημα mm-hmm. όσον αφορά την εκτίμηση για όλες τις πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής. Ξεκινώντας από το βασικό ζήτημα που βεβαίως είναι η ακρίβεια, η οικονομία και οι δυσκολίες στη ζωή του κάθε νοικοκυριού, του κάθε mm-hmm. μικρομεσαίου επιχειρηματία, αλλά και στα μείζωνα θέματα που φτάνουν μέχρι τα όρια της τραυματισμένης μας δημοκρατίας. Ελάτε, με, ναι. πολλά, mm-hmm. με τα πολλά όλα όσα το τελευταίο διάστημα, παρόλο που είναι θέματα που έχουν ξεκινήσει από το 21, όπως η υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών, και βεβαίως το δυστύχημα των Τεμπών και βεβαίως οι γυναικοκτονίες και η διαρροή προσωπικών δεδομένων ναι. από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους απόδημους Έλληνες και δεν ξέρουμε και που αλλού mm-hmm. είναι όλο αυτό το αυταρχικό μοντέλο διοίκησης που βεβαίως κατατείνει στο να μπορεί κάποιος εύκολα να το ονομάσει καθεστώς mm-hmm. παίρνοντας υπόψη και τις επικρίσεις και τις καταγγελίες που έχουν γίνει από τα ευρωπαϊκά όργανα. Κυρία Γεωργοβασίλη, σε σχέση με τη διαλεύκανση του σκανδάλου των υποκλοπών, έπειτα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τη χθεσινή συνάντηση Ανδρουλάκη-Ράμου, είστε λίγο περισσότερο αισιόδοξοι ότι στο τέλος μπορεί να μάθουμε τα πώς και τα γιατί αυτής της ιστορίας? Κύριε Μελιγκόνη, έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και όχι μόνο εμείς, αλλά ο προοδευτικός κόσμος της χώρας, ότι mm-hmm. αυτό το σκάνδαλο δεν θα περάσει έτσι. Ναι. Και βεβαίως δεν είμαστε διατηρημένοι να το παρατήσουμε μέχρι τέλους. Το τέλος δεν ξέρω πότε θα είναι, αλλά το σίγουρο είναι ότι κάποτε θα γίνει. Ακόμη και αν πρόκειται αυτό να γίνει μετά την αλλαγή κυβέρνησης στη χώρα. Επομένως, γιατί ξέρετε, σε καμία πολιτισμένη χώρα του κόσμου mm-hmm. και βεβαίως σε ένα ευρωπαϊκό κράτος, η οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν θα έχει σταθεί από εκείνη τη στιγμή. Ναι. Θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί mm-hmm. από εκείνη τη στιγμή. Βέβαια, εδώ ακούμε πολλούς γαλάζιους να λένε περσινά ξινά σταφύλια, αυτά τα λέγατε και κρίθηκαν σε 2 εκλογικές αναμετρήσεις του 23. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε αυτό. Έτσι τους βολεύει. Αλλά έχω να σας πω ότι οι εκλογές έγιναν και μετά το δυστύχημα, το τραγικό δυστύχημα mm-hmm. των Τεμπών, και βεβαίως υπήρχε το 41%. Mm-hmm. Όμως σήμερα το βλέπουμε να γυρίζει όλο αυτό πάνω στη Νέα Δημοκρατία, όταν mm-hmm. αποκαλύπτεται πια με το χρόνο που χρειάστηκε, που απαιτήθηκε να αποκαλυφθεί όλο το δεύτερο σκάνδαλο, που είναι το σκάνδαλο της συγκάλυψης αυτής της μεγάλης τραγωδίας. Και σας θυμίζω ότι παρόλο που το θυμικό της ελληνικής κοινωνίας και τότε ως ναι. ένα εθνικό πένθος το βιώσαμε mm-hmm. και ένα εθνικό πένθος το οποίο το βίωσε σύσσωμη η ελληνική νεολαία, και αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο, mm-hmm.
σήμερα έρχεται να γιγαντωθεί και να γυρίσει απέναντι στην κυβέρνηση, διότι πια βεβαίως δεν είναι ανεκτή η συγκάλυψη και η μη δικαίωση των θυμάτων και των συγγενών και των ανθρώπων που χάθηκαν. Των συγγενών και όλων των ανθρώπων, των αγαπημένων, των ανθρώπων που χάθηκαν. Κυρία Γεροβασίλη, υποθέτω, επειδή είστε από τους πολιτικούς που είστε κάθε μέρα στην κοινωνία, σε περιοδίες κλπ., δεν είστε κλεισμένοι σε γυάλα τέλος πάντων. Υποθέτω ότι. Ποτέ, το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Το προεξοφλώ δηλαδή. Το προκαταλαμβάνω πριν σας κάνω την ερώτηση. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είμαι σίγουρος ότι έχετε συναντήσει πολλούς πολίτες, οι οποίοι ανεξαρτήτως αν ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, σας λένε άντε ρε παιδιά, κάντε κάτι όλοι μαζί. Αν δεν υπάρξει άθροισμα, δεν βρίσκεται λύση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι απαντάτε σε έναν τέτοιο πολίτη, σε έναν από αυτούς που από την Παρασκευή βλέπει ότι την ώρα που έχουμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αποτελεί ράπισμα προς την κυβέρνηση για τις υποκλοπές, βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να πλακώνονται. Κοιτάξτε, ο αντίπαλός μας δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, αν ο κ. Σαββουλάκης θυμήθηκε, σκέφτηκε, εκτίμησε ότι στην πρώτη του ανακοίνωση, μετά από αυτό το ράπισμα που περιγράφεται, δηλαδή την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, να βγάλει αντισυνταγματικό το νόμο του 2021, που αποσκοπούσε στην συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, στην πρώτη ανακοίνωση ο κ. Σαββουλάκης σκέφτηκε να επιτεθεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Και προφανώς θα υπήρχαν απαντήσεις από εκεί και μετά. Ναι, απλώς στη δική σας απαντητική ανακοίνωση, το να λέτε ότι άντε επιτέλους μπας και κάνει και τις περίφημες μηνύσεις, είναι σαν να υπονοείτε ότι κάτι τον κρατάει και δεν τις κάνει. Είναι ως υπονοούμενο σαν να επαναφέρετε το δόγμα του εκβιαζόμενου πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Ούτε αυτό μπορεί να το πει κανείς και πολύ επικοδομητικό για τις σχέσεις σας. Δεν το υιοθετώ αυτό. Αυτό όμως που είναι γεγονός είναι ότι το νόμο του 2021, αυτή την περίφημη νυχτερινή εισαγωγικά τροπολογία, που ήρθε μετά την, όταν ο κύριος Κουκάκης, σας θυμίζω, πήγε στην ΑΔΑΕ να ζητήσει να ενημερωθεί αν έχει παρακολουθηθεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν φέρνει την τροπολογία ο κύριος Τσιάρας και συγκεκριμένος υπέγραφαν, για να αφαιρεθεί η δυνατότητα της ΑΔΑΕ να ενημερώνει τους θυγόμενους για τις υποθέσεις παρακολούθησης. Αυτή την τροπολογία το ΠΑΣΟΚ την ψήφισε. Και τότε ασκήσαμε κριτική στο ΠΑΣΟΚ γιατί ψηφίζει αυτή την τροπολογία. Αργότερα τον επόμενο χρόνο, δηλαδή το καλοκαίρι του 2022, όταν πια είχε ξετυλιχθεί όλο το σκάνδαλο και βεβαίως θυγόμενος ήταν ο κ. Σαντουλάκης, τότε δήλωσαν ότι κακώς ψήφισαν αυτή την τροπολογία, για να είμαι δίκαιη, αλλά μετανόησαν. Αυτό τι σημαίνει? Είναι, ξέρετε, μια λογική της αντιπολίτευσης που ασκεί το ΠΑΣΟΚ, που εγώ τη βλέπω με πιο πολιτικούς όρους, η οποία συνήθως προσπαθεί να βρει έναν τρόπο για να στηρίξει κυβερνητικές επιλογές, στην προσπάθεια να φαίνεται ως υπεύθυνη σε εισαγωγικά αντιπολίτευση και ότι εν πάση περιπτώσει δεν απορρίπτει συλλήβει όλα τα θέματα, κυρίως ακολουθεί αυτή τη γραμμή. Έτσι, με ένα τέτοιο τρόπο, εκείνη τη στιγμή ψήφισαν αυτή την ντροπιαστική για τη δημοκρατία τροπολογία. Τέτοια κριτική ασκούμε στο ΠΑΣΟΚ. Ασκούμε στο ΠΑΣΟΚ και βεβαίως οι σχέσεις μας των δύο κομμάτων και μέχρι τις ευρωεκλογές προφανώς και είναι ανταγωνιστικές, έτσι, αυτό είναι το αυτονόητο. Διότι το κάθε κόμμα προφανώς θέλει το maximum για τον εαυτό του, όπως και εμείς. Πάντως το κρατάω ότι δεν υιοθετείτε ότι είναι εκβιαζόμενος ο κ. Σαντουλάκης, έτσι. Το κρατάμε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία τον κατέδειξε ως εκβιαζόμενος, σας θυμίζω. Ναι. Και στη ρίση του Προέδρου, του δικού μας Προέδρου, υπήρχε αυτή η αναφορά. Ότι η Νέα Δημοκρατία πρώτα προσπαθούσε να τον δείξει ως εκβιαζόμενο. Εν πάση περιπτώσει, κριτική όμως για το πώς αντιμετωπίζει και ο κ. Σαντουλάκης και το ΠΑΣΟΚ του ζήτημα αυτό, προφανώς και θα ασκήσουμε. Ναι. Τώρα, σημείωσα ότι είπατε με νόημα ότι η σχέση σας... Ωστόσο, δεν σας απάντησα στο πρώτο ερώτημά σας, αυτό που το ζητούμενο της ελληνικής κοινωνίας. Η οποία ελληνική κοινωνία, όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε, λέει κάντε κάτι, διότι με αυτόν τον κατακαιρματισμό του προοδευτικού χώρου δεν βλέπουμε τη δυνατότητα προοδευτικής διακυβέρνησης στη χώρα ως εναλλακτική. Και αυτό είναι και ένα γεγονός.
αυτό που απαντώ κι εγώ είναι ότι οι προσπάθειές μας είναι να αποτελέσουμε και να αποτελέσουμε την βάση της σύγκλησης στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τη βάση της σύγκλησης του προοδευτικού χώρου και να δώσουμε το αίσθημα της ασφάλειας στους πολίτες ότι υπάρχει εδώ μία εναλλακτική η οποία μπορεί να απλώσει στον προοδευτικό κόσμο όπως και παλιότερα, σας θυμίζω το 2015, προκειμένου, με πρόεδρο τότε τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να αισθανθεί η ελληνική κοινωνία ότι υπάρχει εναλλακτική η οποία μπορεί να ασκήσει μια άλλη πολιτική προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Άρα αυτό το ως τις ευρωεκλογές που είπατε ότι οι σχέσεις σας είναι ανταγωνιστικές με το ΠΑΣΟΚ ως τις ευρωεκλογές, μετά θα μπούμε σε άλλη φάση προφανώς έτσι. Χωρίς να ξεχνάμε ότι ο κύριος αντίπαλός μας δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης και οι πολιτικές της. Άρα κυρία Γεροβασίλη, για μετά τις ευρωεκλογές έστω, όλοι ξέρουμε πώς παίζεται το εκλογικό παιχνίδι, υποθέτω ότι χαιρετίζετε ή βλέπετε θετικά, τέλος πάντων, για να μην τα πολυλέω κι εγώ, το κάλεσμα που εξέφρασε χθες ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς, ο κ. Χαρίτσης, προς τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να συγκροτήσετε ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να υπάρξουν πραγματικές συγκλήσεις, οι οποίες κυρίως ξεκινάνε από τα κάτω και ξεκινάνε επιθέσεων βεβαίως. Ναι. Εφαρμόζονται επιθέσεων. Σας θυμίζω ότι όταν το ΠΑΣΟΚ πριν λίγες μέρες κατέθεσε την πρόταση δυσπιστίας απέναντι στην κυβέρνηση, στην Ελληνική Βουλή, ούτε στιγμή δεν σκεφτήκαμε να μην συνταχθούμε με αυτό το οποίο βεβαίως ήταν μεγάλο ζητούμενο εκείνη τη στιγμή. Και να καταγγείλουμε όλοι μαζί τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη συγκάλυψη, την κατ' επανάληψη προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών. Επομένως υπάρχουν τρόποι για να προχωρήσει και να εμβαθύνει αυτή η συνεργασία περαιτέρω. Απ' την άλλη πλευρά, τώρα όσον αφορά το κάλεσμα από την πλευρά του κυρίου Χαρίτση, θα σας πω ότι σαν ένα κόμμα το οποίο είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με καθαρές γραμμές από το προηγούμενο ακόμη συνέδριο, το τελευταίο του Φεβρουαρίου, που είχε το στόχευση να ακολουθήσουμε πολιτικές που θα απευθύνονται από το Δημοκρατικό Κέντρο μέχρι την αριστερά. Σε ένα πολύ συλλεκτικό και πολύ τασικό χώρο, όπως ήταν πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κάποιοι επέλεξαν να μην συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά να βρεθούν εκτός και να απευθύνουν από εκεί κάλεσμα. Εντάξει, αυτό δεν το βλέπω και τόσο, όπως αντιλαμβάνεστε. Σηκώνει κριτική. Κυρία Γεροβασίλη, σήμερα ο κύριος Κασελάκης γράφει πάλι ένα άρθρο στην Καθημερινή με τίτλο «Γιατί ζητάω πρόωρες εκλογές». Απ' την άλλη, τις περασμένες ημέρες και ο κύριος Κασελάκης και οι περισσότεροι εξημών με ύψιλον θέτεται ως στόχο το 17%. Αυτά τα δύο δεν είναι αντιφατικά. Δηλαδή, απ' τη μια να λέτε να προεξοφλείτε σχεδόν ότι θα βγείτε. Ως πύχη, όχι ως στόχο, με συγχωρείτε. Απ' τη μια σχεδόν να ομολογείτε ότι θα βγείτε δεύτερη. Άρα ποιος είναι ο πύχης για εσάς? Ο πύχης είναι το αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερο από τις καταγραφές της σημερινής δημοσκοπήσεις, προφανώς. Και ξέρετε ότι ο τελικός μας στόχος είναι το κλείσιμο αυτής της μεγάλης ψαλίδας που υπάρχει μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος, που είμαστε στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί το μεγάλο ζητούμενο, αντιλαμβάνεστε, ότι είναι αυτό που είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, η πιθανότητα να αισθανθεί η ελληνική κοινωνία ότι υπάρχει, ότι αναπτύσσεται, ότι έχει μια δυναμική, εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα. Άρα ο στόχος είναι το κλείσιμο της ψαρίδας, δηλαδή και η κατά το δυνατόν αύξηση των δικών μας ποσοστών, αλλά και η μείωση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Άρα δικαιολογείται το αίτημα για εκλογές. Υπάρχει ανισορροπία. Βεβαίως, μετά από όλα αυτά, μετά από 5 χρόνια διακυβέρνησης, όπου η ίδια η Νέα Δημοκρατία, δια των στελεχών της, διακηρύσσει ότι ήρθε η ώρα να επανιδρύσει το κράτος. Μετά από 5 χρόνια διακυβέρνησης, με θυμίζω, δεν είναι στη θέση αντιπολίτευσης για να δικαιούται να βάζει θέμα επανίδρυσης του κράτους.
Μάλιστα. Είναι ομολογία αποτυχίας πενταετούς διακυβέρνησης. Και δεν μπορεί ο ελληνικός λαός φυσικά να περιμένει την επανίδραση του κράτους μετά από δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια φαντάζεται ότι μπορεί να κυβερνήσει ο κ. Μητσοτάκης στη χώρα. Μάλιστα. Κυρία Γεροβασίλη, κυρία Αντιπρόεδρε, να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία. Ευχαριστώ λίγο. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Να είστε καλά.